Πριν δείτε το βίντεο, μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα μας τα νέα βίντεο, αλλά και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα slpress.gr για θέματα πολιτικής, γεωπολιτικής, οικονομίας, πολιτισμού και ιστορίας. Η Ρωσία κατά τον πόλεμο του 1828-1829 και λίγο μετά την Ελληνική Επανάσταση είχε ανοίξει δύο μέτωπα, με τον Σουλτάνο και παλιότερα με τον Σάχη του Ιράν, κάτι που οι Βρετανοί αντιμετώπιζαν ως διπλή απειλή για τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ινδία. Αλλά η Ρωσία δεν μπορούσε να διαλύσει πλήρως την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι τόσο στρατιωτικά, αλλά κυρίως στην περίπτωση που πραγματοποιούσε αυτό το στόχο, θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει την αντίδραση της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Προσίας από κοινού. Οπότε έπρεπε να περιοριστεί σε μια καθαρή νίκη σε βάρος των Οθωμανών. Το Βρετανικό Ανακτοβούλιο, υπό τον Wellington, ξεπερασμένο από τα πράγματα, επιδίωκε να διασώσει με κάθε τρόπο την εδαφική ακεραιότητα και τη σχετική τουλάχιστον πολιτική αυτοτέλεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να μην μετατραπεί σε άτυπο προτεκτοράτο της Ρωσίας. Και αυτό, σε ό,τι αφορούσε τα ελληνικά ζητήματα, οδηγούσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να προτρέπει προφορικά τον Σουλτάνο να δεχτεί μόνο ένα προτεκτοράτο περιορισμένο στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, χωρίς να υποστηρίζει αυτή τη θέση δημόσια. Ωστόσο, επρόκειτο για απολύτως ανέφικτη θέση, πρωτίστως επειδή οι Έλληνες είχαν δημιουργήσει και εξακολουθούσαν να χτίζουν με τα όπλα τους εδαφικά τετελεσμένα, ενώ επιπλέον η Βρετανική λύση προσέκρουε σε έντονες εσωτερικές αντιδράσεις. Οι Έλληνες όχι μόνο είχαν συνεχίσει να πολεμάνε, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Βρετανικής κυβέρνησης, επιπλέον όλα μαζί τα κόμματα της Γερουσίας ομόφωνα εξέφραζαν έντονη δυσαρέσκεια και δήλωναν ότι η συνέχιση του πολέμου για την επέκταση της εθνικής επικράτειάς τους θα ήταν αναπόφευκτη αν περνούσαν οι Βρετανικές θέσεις. Η απειλή είχε διαβιβαστεί από τους Έλληνες στο Βρετανικό Ανακτοβούλιο και στη Βουλή των Λόρδων από τον πρίγκιπα Χριστιανό Λεοπόλδο Φρυδερίκο, υποψήφιο για τον ελληνικό θρόνο. Το ίδιο παρουσίαζε, αλλά ως αναπόφευκτη συνέπεια, και ο Ιωάννης Καποδίστριας σε ένα υπομνημά του προς τα τρία ευρωπαϊκά ανακτοβούλια. Τι μπορούσε άραγε να σημαίνει η απειλή των Ελλήνων για συνέχιση του πολέμου? Νέες αρνήσεις των Ελλήνων, νέες καταστροφές, ατελείωτοι πόλεμοι που θα οδηγήσουν σε διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κίνδυνο Ευρωπαϊκού Πολέμου, όπως φοβόταν ο Μέτερνιχ από τον Ιανουάριο του 1828. Πράγματι, ο Αυστριακός καγκελάριος έβγαινε έξω από το πλαίσιο της συζήτησης για το εύρος της ελληνικής επικράτειας και έθετε το ζήτημα της ανεξαρτησίας ως μόνη λύση για να σταματήσει ο διαρκής κίνδυνος ενός γενικευμένου Ευρωπαϊκού Πολέμου εξαιτίας ελληνικής επαναστάσεως. Οι Έλληνες έχουν εξ αρχής διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι θέλουν να κατακτήσουν την απόλυτη ανεξαρτησία τους, έγραψε ο Μέτερνιχ σε ένα υπόμνημα, το οποίο απίφθινε προς το Βρετανικό Ανακτοβούλιο και σε άλλα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1829, όσο τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονταν έξω από την Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες έδιναν την τελευταία μάχη εναντίον των Οθωμανών στην Πέτρα της Βιωτίας, ο Γάλλος Υπουργός των Εξωτερικών, εν αγνία των Βρετανών, παρουσίασε στον Τζάρο ένα σχέδιο αναδιάταξης των συνόρων και των κυριαρχιών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι κερδισμένοι θα ήταν η Γαλλία, η Ρωσία και οι Έλληνες. Και οι χαμένοι οι Ολλανδοί, οι Φλαμανδοί, οι Βαλόνοι και σε κάποιο βαθμό η Βρετανία και η Αυστρία. Η Ελλάδα, στο σχέδιο του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, θα είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και θα εκτινόταν έως την Κρήτη. Ο Τσάρος αντιλήφθηκε ότι με το σχέδιο αυτό η Γαλλία του πρότεινε δύο επιλογές: είτε να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά έτσι θα δεχτεί ένα μεγάλο νέο και ανεξέλεγκτο επαναστατικό κράτος, το ελληνικό, στα νοτιοδυτικά σύνορά του, με το οποίο θα μοίραζε τον έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων, αλλά ταυτόχρονα με το περιορισμένο έστω ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει πόλεμο ή να διακόψει τις σχέσεις με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η άλλη επιλογή ήταν να μην διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά να περιοριστεί στον άτυπο πολιτικό έλεγχο σε αυτήν, οπότε η ελληνική επικράτεια θα περιοριζόταν. Διάλεξε φυσικά τη δεύτερη λύση, και αυτή αποτυπώθηκε στη συνθήκη της Αντριανούπολης, την οποία υπέγραψαν η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 14 Σεπτεμβρίου του 1829. Σε αυτή τη συνθήκη, ο Σουλτάνος αναγνώρισε μεταξύ άλλων όλες τις προβλέψεις για την Ελλάδα,
τις οποίες είχαν υπογράψει τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις συνθήκη του Ιουλίου του 1827 και το πρωτόκολλο του Μαρτίου του 1828, δηλαδή ένα προτεκτοράτο. Οι Έλληνες ήθελαν να ακυρώσουν την περιορισμένη επικράτεια στην οποία επέμενε η Μεγάλη Βρετανία και επίσης να κερδίσουν την ανεξαρτησία για την οποία άλλωστε είχαν επαναστατήσει. Ωστόσο, ανεξαρτησία και επικράτεια απαιτούσαν υπερθέτως διεθνή ευρωπαϊκή αναγνώριση για να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, επειδή με την Ελληνική Επανάσταση είχε γεννηθεί ένα νέο εθνικό κράτος, το οποίο δεν διέθετε καμία προηγούμενη επίσημη κρατική ιστορία, ώστε να συνεχίσει τη διεθνή νομιμότητά του. Για την επιτυχία αυτών των στόχων είχαν δημιουργήσει, όπως είδαμε, δύο τετελεσμένα στα οποία προσέκρουαν οι σχεδιασμοί των ευρωπαϊκών δυνάμεων για την Ελλάδα. Το πρώτο ήταν το εδαφικό, δηλαδή η εκαθάριση της στερεάς από τους Οθωμανούς και οι προσπάθειες για περαιτέρω γεωγραφική επέκταση. Το δεύτερο ήταν η ομόφωνη απόφαση της 4ης Εθνοσυνέλευσης του Άργους το καλοκαίρι του 1829, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε απόφαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων για την Ελλάδα θα ίσχυε μόνο εφόσον θα εγκρινόταν από τους ίδιους τους Έλληνες πληρεξουσίους, όπως ακριβώς το είχαν θέσει πριν 7 χρόνια στο συνέδριο της Ιερής Συμμαχίας στη Βερόνα το 1822. Αυτά τα τετελεσμένα ήταν αδύνατο να ανατραπούν από τα τρία ευρωπαϊκά κράτη με διπλωματικά ή άλλα πολιτικά μέσα και η χρήση στρατιωτικών μέσων εναντίον των Ελλήνων ήταν αδιανόητη. Ωστόσο, η Βρετανική κυβέρνηση διευκόλυνε ανεπίγνωστα τους Έλληνες επειδή υπονόμευε η ίδια τους σχεδιασμούς της. Ναι, μεν η Ελλάδα με την επιμονή της Βρετανίας προοριζόταν να γίνει προτεκτοράτο του Σουλτάνου, αλλά την ίδια στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με βάση τη συνθήκη της Αδριανούπολης, μετατρεπόταν σχεδόν de jure σε υποτελές κράτος του Τσάρου. Μόνο όταν διάβασαν τη Ρωσοτουρκική συνθήκη αντιλήφθηκαν οι Βρετανοί πολιτικοί ηθήνοντες ότι είχαν συμβάλει οι ίδιοι να συγκροτηθεί εν δυνάμει μια πολιτική δομή, η οποία θα έσπρωχνε τους Έλληνες σε μια συμφέρουσα όσο και αναγκαστική συμμαχία με τη Ρωσία, η οποία μάλιστα θα διευκολυνόταν από το γεγονός ότι κυβερνήτης ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Έλληνες και Ρώσοι θα είχαν κοινό συμφέρον να διαλύσουν ό,τι είχε απομείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε αντάλλαγμα οι Έλληνες θα μπορούσαν να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους, ίσως και επιπλέον εδάφη. Με ξαφνικό διπλωματικό τροχάδιν, σε 4 μήνες από την υπογραφή της συνθήκης της Αδριανούπολης, με πλήρη επαναχώρηση και επισπεύδων το Βρετανικό Ανακτοβούλιο δια του Υπουργού των Εξωτερικών Λόρδου Άμπερντιν και πριν καν συμφωνηθούν οριστικά τα όρια της ελληνικής επικράτειας, την 3η Φεβρουαρίου του 1830, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις αναγνώρισαν νομικά και εγγυήθηκαν την πλήρη και ολοκληρωμένη ανεξαρτησία, την οποία οι Έλληνες είχαν εμπράκτως κατακτήσει με την Επανάσταση. Οι Έλληνες είχαν νικήσει, είχαν κερδίσει τον κρισιμότερο στόχο τους. Η επικράτεια οριστικοποιήθηκε αργότερα, το 1832, και εν τέλει με εξαίρεση της Σάμο, περιέκλειε τις περιοχές εκείνες τις οποίες οι Έλληνες είχαν απελευθερώσει με τις δικές τους δυνάμεις και με τα όπλα τους, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργοσαρονικού, τις Κυκλάδες και τις Ποράδες, περιοχές στις οποίες προσθέθηκε η Εύβοια. Το Σύνταγμα της Τριζίνας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όριζε την ελληνική επικράτεια ως μία και αδιαίρετη, την οποία συγκροτούσαν επαρχίες, ενώ η έκτασή της καθοριζόταν με επαναστατικά κριτήρια. Επαρχία της Ελλάδος είναι όσα έλαβον και θα λάβωσε τα όπλα κατά της Οθωμανικής δυναστείας. Το πρώτο σκέλος της ενιαίας και αδιαίρετης επικράτειας το είχαν εξασφαλίσει. Το δεύτερο σκέλος του επαναστατικού ορισμού της έκτασης επικράτειας το κέρδισαν σταδιακά στο διάστημα των επόμενων 92 ετών. Τότε, στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, η Ελλάδα που θέλησαν οι επαναστάτες του 1821 είχε ολοκληρωθεί εν πωλής.